της Ένωσης, τον κύριο Νικόλα Κουγιουμτζή. Καλησπέρα κύριε Κουγιουμτζή. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλησπέρα καλά σε όλους σας. Είναι οριστική αυτή η συμφωνία, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ τα βρήκατε ή στο γραμματέα βέβαια της Ένωσης και φυσιολογικά θα είστε και ενημερωμένος 100%. Ναι, φυσικά η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί και ήδη τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί, όλοι οι πράκτορες φυσικά. Ναι. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Πρακτόρων Μακεδονίας. Ναι, στα ναι. Πλαίσια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια, ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τους πράκτορες για μια τέτοια πρωτοβουλία. Πήραμε την πρωτοβουλία από μόνοι μας και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι για πανελλαδικό. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους πράκτορες της Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι δεν είναι, ή μιλάμε για τους πράκτορες όλης της Ελλάδος? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε την συμφωνία πρώτα απ' όλα για τα μέλη μας, αλλά είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε την κοινοποιήσαμε σε όλους τους συναδέλφους πανελλαδικά, οπότε μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη συμφωνία σε όλη την Ελλάδα. Σας ζητήσανε και από άλλα μέρη της Ελλάδος την ίδια συμφωνία, γιατί νομίζω έγινε ειδική συμφωνία, ειδική πρόταση για εσάς της Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι δεν είναι? Το ξεκινήσαμε σαν πρόταση Κεντρικής Μακεδονίας, ναι. Αλλά είδαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς συναδέλφους και εκτός Δικιάνος Περιφέρειας, οπότε την κοινοποιήσαμε και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα μέλη, είτε μέλη της Ένωσης μας, είτε όχι. Ναι, άρα λοιπόν όποιος θέλει από αυτούς που έχουν πρακτορείο ΠΑΠ, ας πούμε στην Κόρινθο ή στην Κρήτη, μπορεί να μπει στην ίδια διαδικασία, αυτό λέτε? Φυσικά, υπάρχει η σελίδα μας, epoth.org, μέσα υπάρχουν όλα τα στοιχεία, υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο που είναι αποκλειστικά και για πράκτορες και υπάρχει και τεχνική υποστήριξη, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι συνάδελφοί μας και να πάρουν την συγκεκριμένη προσφορά. Είναι μια προνομιακή τιμή, η οποία με 124 ευρώ, με το ΦΠΑ μαζί, έχουν πλέον όλα τα παιχνίδια νόμιμα και σωστά όπως πρέπει. Να ρωτήσω κάτι, αυτό δεν μιλάμε για μια κεντρική συμφωνία του ΟΠΑΠ, μιλάμε για μια συμφωνία με κάθε πρακτορείο ξεχωριστά, έτσι δεν είναι? Αυτό μιλάμε. Είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης, ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με την εταιρεία μας την ΟΠΑΠ. Κεντρικό δεν είναι. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης μας, η οποία είδαμε ότι πλέον υπάρχει ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, ναι, ναι, και την οποία κοινοποιήσαμε. Ωραία, ωραία. Και από τα δικά σας τα μέλη, μπορούν τα μέλη απευθείας να κάνουν σύμβαση ή πρέπει μέσω ενώσεως να έρχονται να κάνουν σύμβαση? Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένο τηλεφωνικός αριθμός, τον οποίο τον έχουμε αναρτήσει στη σελίδα μας, ναι. Στον οποίο τα μέλη μας καλούν και από εκεί δέχονται τις υπόλοιπες πληροφορίες και την ενημέρωση που χρειάζονται και τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν. Με μια κατάθεση λογαριασμού που μας δίνεται και τα υπόλοιπα γίνονται μέσω email εύκολα και αυτόματα. Ναι. Έγινε αντιληπτό. Άρα λοιπόν, να πούμε στους φίλους ακροατές και που μας ακούνε και ενδεχομένως έχουν πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Κρήτη αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας ακούει κάποιος ή οπουδήποτε άλλο, ότι μπορεί και αυτός να μπει ανά πάσα στιγμή μόνος του, να πληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πάρει κωδικό, να δείχνει τα μάτια και γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι παίκτες του, αυτοί που έρχονται στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και βλέπουν και τα παιχνίδια εκεί, γιατί έχουν μοντερνοποιηθεί τα πρακτορεία πλέον του ΟΠΑΠ, έχουν τη δυνατότητα και ζητάνε να δουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα οποία μέχρι τώρα δεν το είχατε αυτό σαν ΠΑΟΚ TV, και τώρα από εδώ και πέρα τα αποκτήσουν όλοι, έτσι είναι, αυτή είναι η ουσία. Έτσι ακριβώς. Η φύση του καταστήματός μας είναι ότι πρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση, φυσικά με τους αγώνες που πρέπει να δουν, και φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, πρώην πρωταθλητής και ελπίζουμε και ενήν. Οπότε σίγουρα έχει ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα να μπορούν να βλέπουν οι πελάτες των πρακτορείων την ομάδα. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν κάποια πρακτορεία από που βγήκαν τελευταία που έχουν μέσα και καφέ. Σωστά? Ναι, ακριβώς. Σερβίρουν και καφέ. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλες παροχές, δηλαδή είναι τα καινούργια πρακτορία αυτά του ΟΠΑΠ, θα εμφανιστούν και άλλα, τι ακριβώς γίνεται? Υπάρχει ένα νέο project από την ΟΠΑΠ, στα οποία κάποια πρακτορία υπό κάποιες συνθήκες μπορούν να έχουν και κάποιον χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον οποίο μπορούν να προσφέρουν καφέ
ή κάποια με ελαφριά πνευματώδη ποτά ίσως, όχι τα βαριά βέβαια, για εξυπηρέτηση του παιχτικού κοινού, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτός ο καφές βέβαια πληρώνεται από τον πελάτη, έτσι είναι, δεν είναι δωρεάν. Ναι, φυσικά. Άρα... υπάρχουν νόμιμα, υπάρχει ειδική άδεια που βγαίνει για αυτά τα πρακτορία που θέλουν να έχουν ένα μικρό χώρο. Υπάρχει συγκεκριμένο όριο τετραγωνικών που πρέπει να υπάρχει, ναι, και μπορούν φυσικά να προσφέρουν και τον καφέ του ή το αναψυκτικό σε κάποιους πελάτες, φυσικά με κάποια αμοιβή ή και όχι αναλόγως. Αυτό είναι θέμα του πράκτορα. Είναι θέμα του πράκτορα, ναι, και του μαγαζιού. Μπορεί να πει τον καφέ σας τον κερνάω, εφόσον παίζεται, ας πούμε, σας κερνάω τον καφέ. Φυσικά, αυτό είναι θέμα του καταστηματάρχη, το πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση του γραμματέα της Ένωσης των Πρακτόρων ΟΠΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Νικόλα Κουγιουμτζή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστώ που μιλήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Στον Focus. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Focus 103,6.